Τώρα πάω στην Ηνωμένη αυτή τη στιγμή. Μας είχαμε δύο συντάκτες, μας είπαν εκεί δύο πράγματα. Μας είπαν ότι αδειάζει κάπως, ας πούμε. Ναι, η εικόνα είναι η εξής. Την τελευταία εβδομάδα μετακινήσαμε περίπου 2.500 άτομα. Χτες μερικές εκατοντάδες. Σήμερα από το πρωί, εντάξει. Πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά να ξυπνήσει, να ξεστήνει. Συνεχίζεται η επιχείρηση, έχουν φύγει νομίζω. Δεν έχουμε τίποτα επεισόδια. Όχι, δεν υπάρχουν επεισόδια. Η διαφορά του τώρα με το πριν είναι αυτό περίπου που έλεγε και ο Μουζάλας, ότι όταν θα υπάρχουν επαρκείς και αξιοπρεπείς χώροι όπου μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος, και τώρα έχουμε 7 στεγασμένους χώρους και 2 χώρους με σκηνές, αλλά εκεί γύρω-γύρω καλού επίπεδου. Βορείως της Θεσσαλονίκης και νοτίως των συνόρων, εν πάση περιπτώσει. Άρα... Ναι, γι' αυτό υπάρχει κιόλας και, και μια γκρίνια δικαιολογημένη ως ένα βαθμό από τους βόρειους. Εμείς τους εξηγούμε ότι η πρώτη φάση αντιμετώπιση του προσφυγικού είναι αυτή στην οποία έπρεπε σε όλο τον κόσμο να εξασφαλιστεί ένα στοιχειώδες κατάλημα, και ότι η δεύτερη φάση είναι αυτή που θα έχει μια κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού ομαλότερη στη χώρα. Θεωρείτε ότι η επιχείρηση Πυθούς τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, έπιασε τόπο, δηλαδή απέδωσε? Εκ του αποτελέσματος δεν είναι τόσο επιχείρηση Πυθούς όσο επιχείρηση ενημέρωσης και ένταση ενημέρωσης. Δηλαδή, μπορεί να είναι περισσότερη η αστυνομία που, επειδή είναι ομοιόμορφα αντιμένη, τους καταλαβαίνει κανείς περισσότερο, αλλά είναι πολύ περισσότερη η διερμηνής. Είναι πολύ περισσότερο το προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τα μάτια τα στείλατε εκεί πέρα 10 δημιουργίες απάνω. Ποιο είναι το κόνσεπτ, ας πούμε? Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία ούτως ή άλλως στην Ηλιομένη. Τους δημοσιογράφους γιατί τους αποκλείσατε? Δεν έχουν δικαίωμα να βλέπουν τι γίνεται? Και έκριναν οι δημοσιογράφοι, κάνει τη δουλειά τους, το κράτος κάνει τη δουλειά τους. Ένα λεπτό, μην το αντιπαρέργεστε έτσι. Είσαστε δημοσιογράφος. Γιατί τους απομακρύνετε και τους αποκλείετε από την. Στην προηγούμενη ερώτηση να μην απαντήσω. Αν υποσχεθείτε και θα απαντήσετε σε αυτήν. Σε όλα θα απαντήσω σιγά. Λοιπόν, κρίθηκε λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερης κλίμακας είναι μια επιχείρηση, γιατί η φιλοδοξία είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχει αδειάσει, τόσο ισχυρότερη πρέπει να είναι η παρουσία της αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά την παρουσία των δημοσιογράφων, γενικά σε τέτοιες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περιοριστικά μέτρα για τον τύπο, όπως το ξέρετε κι εσείς. Έκριναν επίσης ότι στην πρώτη φάση της επιχείρησης δεν θα έπρεπε να είναι πολλές κάμερες την ώρα που ξεστήνει ο άλλος, να έχει 15 κάμερες πάνω από το κεφάλι του. Νομίζω στο επόμενο διάστημα τα πράγματα θα είναι πιο χαλαρά. Εμείς ξέρεις πολύ καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι καλώς αποκλείονται δημοσιογράφοι κτλ. Είναι δουλειά μας αυτή και εν πάση περιπτώσει είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν είναι κάμερες από πάνω, ο άλλος έχει άλλη αντίδραση, και άμα δεν είναι, έχει άλλη αντίδραση. Και αυτό παίζει ένα ρόλο, αλλά... Βέβαια, μιλάμε για τον πρόσφυγα, ας πούμε, έτσι. Και ο αστυνομικός έχει άλλα αντίδραση. Αν είναι η κάμερα από πάνω του, είναι λίγο φυλαγμένος. Αν δεν είναι, αγριεύει κιόλας. Είναι ένθεκα κίνδυνος. Γενικά δεν έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα όλες τις προηγούμενες μέρες. Και 1,5 χρόνο θέλω να σας πω, γιατί έχει μια σημασία αυτό. 1,5 χρόνο που χειριζόμαστε το προσφυγικό, και επειδή θυμάμαι και από άλλες εκπομπές στην αρχή που εκπροσωπούσα, εν πάση περιπτώσει, το συντονιστικό που ήταν το θέμα του Πειραιά. Και άκουγα διάφορους, μπάτε με τα μάτια στον Πειραιά, λιανίστε τους όλους να φύγουν, μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Εμείς λέγαμε, θα φτιαχτεί ο Σκαραμαγκάς, παιδιά, και σιγά σιγά ο κόσμος θα φύγει, είναι κόσμος ταλαιπωρημένος. Στον Πειραιά τώρα πώς έχουν μείνει? Ακριβώς το ίδιο μοντέλο ακολουθούμε και σε αυτή τη φάση. Στον Πειραιά, ξέρω εγώ, γύρω στους 1,000. Τώρα το θέμα με τον Πειραιά είναι ότι σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκαν οι χώροι τους οποίους είχαμε στην Αθήνα. Τώρα φτιάχνεται ένας χώρος στην Ελευσίνα, ένας μικρότερος χώρος στη Νίκαια από ό,τι ξέρω, άλλος ένας στα Ινόφυτα, και από εκεί θα τραβήξουμε και από τον Πειραιά και από το Ελληνικό. Τώρα για το προηγούμενο να το κλείσουμε. Δεν ξέρουμε την έκταση της απαγόρευσης που έχετε επιβάλει και για τους δημοσιογράφους. Διότι είναι άλλο πράγμα να μην αφήνεις κάμερες πάνω από τις σκηνές που ξεστήνονται. Σωστό, δίκαιο, και εγώ το λέω καθαρά. Αλλά και άλλο πράγμα να τους απομακρύνεις 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα σε τοπικό επίπεδο. Δεν πάντως ξέρω την έκταση της απαγόρευσης. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο ερώτηση. Επειδή επικεντρώνουμε πάντα εκεί που υπάρχει το θέμα, στην Ιδωμένη, στον Πειραιά κτλ. Στους
νυν στημένους καταβλισμούς που δουλεύουν. Mm-hmm. Πώς είναι η κατάσταση, τι κάνουν αυτοί όλη μέρα, ρε παιδί μου. Όλη μέρα κάθονται, ας πούμε. Δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν στη σκηνή, πάνε στο συσί του, αυτή είναι η ζωή τους, ας πούμε. Βγαίνουν, πάνε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν, γυρίζουν. Υπάρχει καμία αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν με κάτι, να δουλέψουν ίσως, καμιά πρόθεση έχουν. Ποια είναι η ψυχολογία τους τώρα, έχουν εμπιστεί αυτοί ότι μπορούν να μείνουν εδώ για ένα μεγάλο διάστημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Αρκετοί καταλαβαίνουν βέβαια, ίσως περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι τα περιθώρια να συνεχιστεί το ταξίδι προς την Ευρώπη είναι περιορισμένα. Βγήκε τις προάλλες, δηλαδή προεβδομάδος, η έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις και υπήρξε και η καταγγελία ότι είναι πολύ πιο πίσω από τα υπεσχημένα και πρέπει αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί. Άρα κάποιος κόσμος θα φύγει για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιος κόσμος θα επιστρέψει στην πατρίδα του, κάποιος κόσμος θα μείνει εδώ, κάποιος κόσμος θα δουλέψει. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή την πρώτη φάση. Γίνονται προσπάθειες και εκ των ενόντων και μέσω εθελοντικών και οργανώσεων και αλληλέγγυων, αλλά και μέσω του κράτους, δηλαδή και από το Υπουργείο Παιδείας κτλ. Να στείνονται σιγά σιγά και να κουμπώνουν γύρω-γύρω δομές υποστηριχτικές, δηλαδή ξέρω εγώ από Σεπτέμβριο. Παιδάκια θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε σχολείο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό, βέβαια, ο οποίο γίνεται σε ένα κράτο του οποίου τα οικονομικά ύστερα από αυτή την εξοντοτική λιτότητα. Πόσα έχουμε πάρει από την Ευρώπη, έχουμε πάρει τίποτα από τα προγράμματα αυτά, τα περίφημα, τα. Το βασικό πρόβλημα με τι ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει, έρχονται κάποια χρήματα. Το βασικό πρόβλημα με τι ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει είναι ότι ο κανονισμό δεν αφορούσε κράτη-μέλη. Δηλαδή, είχανε. Ήταν για την Αφρική και την Ασία, ναι, δηλαδή. Γι' αυτό και δουλεύαν κυρίως μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων που έπαιρναν τα λεφτά την απουσία κράτους. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει ένα κράτος οργανωμένο, κράτος μέλος που έχει το σύνολο της ευθύνης, αλλά δεν έχει το σύνολο της διαχείρισης των χρημάτων. Αυτή είναι μια ανισορροπία η οποία πρέπει να έρθει με κάποιο τρόπο. Θα παραμείνεις εκπρόσωπος για το προσφυγικό τώρα που έγινες βουλευτής ή. Θα το ήθελα, αλλά δεν είναι δικιά μου απόφαση. Μάλιστα. Μια χαρά κάνει τη δουλειά, γιατί. Όχι, ρωτάω. Μπορεί να βάλω κανένα. Δεν ξέρω, μπορεί τα καθήκοντα να είναι άλλα τώρα. Έχει άλλα τώρα. Εντάξει, ψηφίσανε όμως, εντάξει. Αυτά. Ορκιστικές, αυτά δεν τα αποφασίζουν οι βουλευτές. Εντάξει. Όχι. Όχι, σήμερα, αύριο. Οπότε γλίτωσες το τελευταίο μνημόνιο να ψηφίσεις. Πώς. Όταν είσαι βουλευτής, κάνεις αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Τι είναι γλίτωσες, θα πει αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία. Ευχόμεθα στο άδειασμα εκεί να φύγει το ΜΕΙ, γιατί ήταν μια ντροπή τώρα το πάλεμα, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και τώρα να ηρεμάσουμε. Ναι, να ανοίξει και η γραμμή για να μην σας κατηγορούν ότι είναι κλειδί. Να μην ξεχνάμε πώς φτιάχτηκε η δομένη. Η δομένη φτιάχτηκε σε 15 μέρες όταν μονομερώς έκλεισαν τα βόρεια σύνορά μας. Ήταν υπόθεση 15 ημερών. Μέσα σε 15 μέρες εγκλωβίστηκε όλος αυτός ο κόσμος εκεί μέσα. Να, όχι, δύο λεπτά πριν κλείσουμε. Ναι. Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για αυτές τις ιστορίες που λένε για πορνείες στο ελληνικό και στο αυτό κτλ. Ξέρετε κάτι, ισχύουν αυτά? Το άκουσα αυτό το οποίο ξέρω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία ονομαστική. Έχει γίνει μια εισαγγελική παρέμβαση. Καλώς έγινε, επί τη βάση δημοσιευμάτων. Ήδη όταν είχαν βγει τα δημοσιεύματα που είχα ρωτήσει και εγώ, είχαν πει ότι το κοιτάνε το θέμα να δουν κατά πόσο ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους σας, κύριε καθηγητά.